Τη Δευτέρα λοιπόν αναμένονται οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για τα έκτακτα μέτρα τα οποία μαθαίνουμε ότι ελήφθησαν σήμερα. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Σιώτης και Βασίλη βεβαίως ο κόμπος έχει φτάσει στο χθένι και όλοι περιμένουν και να δουν ποια είναι αυτά τα νέα μέτρα αλλά και πώς θα εφαρμοστούν γιατί τα μέτρα πρέπει και να εφαρμόζονται. Ακριβώς. Αυτό που μας λείπει ε, είναι τα μέτρα αυτά να είναι δραστικά. Να είναι αποφασιστικά να είναι μέτρα που θα θεραπεύουν το πρόβλημα και όχι θα το χαϊδεύουν όπως το χάιδεψαν τις προηγούμενες φορές που είχαμε ξανά αιματηρά επεισόδια διότι έχουμε ήδη δύο νεκρούς τους τελευταίους μήνες και δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε να ξανασυμβεί ε, τέτοιου είδους ε, επεισόδιο ξανά. Τώρα, αυτά τα, αυτό το πλαίσιο mm. δεν είναι ότι δεν είναι αυστηρό, Γιάννη. Mm. Είναι αρκούντος αυστηρό αλλά δεν είναι παντού αυστηρό και, και δεν, δεν εφαρμόζεται πάντα. Το ίδιο αυστηρά αυτού που νομίζουν ότι μπορούν να το παρερμηνεύουν, να το αγνοούν ή να, απλώ να μην το εφαρμόζουν. Mm. Άρα, αυτό που μα λείπει καταρχά, πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο, είναι ότι το πλαίσιο πρέπει να γίνει παντού αυστηρό, διότι αν γίνει παντού αυστηρό και θα αποτρέπει τα ραντεβού του θανάτου και τα αιματηρά επεισόδια, από όσου τα οργανώνουν, θα αποτρέπει επίσης και κίνους που τα ενθαρρύνουν. Διότι υπάρχουν πρόσωπα μέσα στους εμπλεκόμενους φορείς που με τη συμπεριφορά τους ενθαρρύνουν αυτά τα επεισόδια, υποδαυλίζουν την ένταση και την πολλαπλασιάζουν. Τώρα, ακούμε ε, ότι πέσαν στο τραπέζι μέτρα, μας τα μετέδωσε προηγουμένως ο Γιάννης Καντέλης, οριζόντιου και γενικού χαρακτήρα να ακούσαμε διεξάγονται οι αγώνες όλων των αθλημάτων χωρίς θεατές. Ε, αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά ή μήπω θα μπορούσε να εκλειφθεί και μια, ως μια ένδειξη αδυναμίας της πολιτείας να αντιμετωπίσει στη ρίζα του το φαινόμενο και απλώς να μεταθέσει πιο κάτω το πρόβλημα. Αντιλαμβάνομαι ότι η κυβέρνηση αναζητά μέτρα για να κατευνάσει την οργή της κοινή γνώμης. Όμως τα μέτρα αυτά πρέπει και να θεραπεύουν το πρόβλημα. Δεν είναι λύση κατά τη γνώμη μου να έχουμε αγώνες χωρίς θεατές σε δημοφιλή αθλήματα. Διότι αυτό είναι ένα παυσίπονο, δεν είναι θεραπεία. Mm -hmm. Κάποια στιγμή θα ξαναμπούν θεατές στα γήπεδα και θα ξανά έχουμε τα ίδια. Επίσης, μια τέτοια λύση, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι μια τιμωρία επιδικαίων και αδίκων. Οι ομάδες που δεν έχουν κατηγορηθεί ποτέ για επεισόδια. Οι φίλαθλοι των ομάδων που πάνε με τα παιδιά τους να δουν έναν αγώνα ειρηνικά και χαρούμενα, τι φταίνε να το στερηθούν. Είναι ένα μέτρο που κατά τη γνώμη μου κινείται προς λάθος κατεύθυνση αν είναι μόνο αυτό. Τώρα, αν συνδυαστεί με άλλα πράγματα να το συζητήσουμε, αλλά έτσι όπως το ακούω, ναι. πιο πολύ στοχεύει στον κατευνασμό της κοινή γνώμης και λιγότερο στη λύση του προβλήματος. Πού προβλήμα πρέπει λοιπόν να εστιάσει η πολιτεία κατά τη γνώμη σου. Κοίταξε, οι πηγές από τις οποίες πηγάζει η οπαδική βία είναι τρεις τις οποίες έχει εντοπίσει η κυβέρνηση, αλλά δεν έχει κατορθώσει να τις κινητοποιήσει στο βαθμό που πρέπει. Πρώτον, υπάρχουν σύνδεσμοι, οργανωμένοι οπαδοί, όχι όλοι, αλλά κάποιοι είναι αποδεδειγμένο ότι προκαλούν επεισόδια, αιματηρά επεισόδια, είναι γνωστοί της αστυνομίας, τους γνωρίζει η αστυνομία ποιοι είναι αυτά τα καλόπεδα τα οποία δημιουργούν αυτά τα επεισόδια, αλλά προς το παρόν είναι στο απειρόβλητο. Δεύτερον, υπάρχει η αστυνομία που διαπιστώνουμε ότι άλλοτε δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τους χούλιγκαν και άλλοτε δεν έχει τα εργαλεία για να πιάσει τους ενόχους. Και τρίτον, είναι η δικαιοσύνη η οποία πολύ συχνά συμπεριφέρεται σε τέτοιους κακοποιούς, γιατί όταν θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή είσαι κακοποιός. Ασφαλώς. Όταν φτάνουν στο δικαστηριο όταν κάποτε φτάσουν κάποιοι στο δικαστήριο, του συμπεριφέρεται περισσότερο ω θύματα που έχουν δικαιώματα και όχι ω ενόχου. Έχουμε φτάσει στο σημείο στην Ελλάδα η τελευταία μα προτεραιότητα να είναι η δικαίωση των οικογενειών των θυμάτων, γιατί προηγουμένω προηγούνται όλοι οι άλλοι. Ε, αυτό κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Για να δούμε αν η στιγμή αυτή έφτασε και είναι η προσεχής Δευτέρα. Ευχαριστούμε, Βασίλη.